Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Φωκά Ιερομάρτυρος Ισαάκ και Ματίνου Μαρτύρων. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Ντένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης, σε αναμετάδοση από την e-pavla-thrakinews.gr. Στην Οπωριάτικος καθαρά ο καιρός, με αρκετές υγρασίες, οι καιρικές συνθήκες θα είναι περίπου σαν τη σημερινή για όλη την εβδομάδα, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι μας. Και πάμε να δούμε λίγο έτσι, να σχολιάσουμε τα επισυμβαίνοντα στην καθημερινότητά μας. Χωρίς λόγος και σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης θα εκλέξει τους επικεφαλείς και τα μέλη των Προεδρίων στα νομικά του πρόσωπα, στη ΔΕΙΑΚΣ, στο Κέντρο Πολιτισμού και στο Κοινωνικό αντίστοιχο και σε όλες τις επιτροπές, τέλος πάντων, όπου υπάρχουν αυτά νομικά πρόσωπα. Είναι γνωστά λίγο πολύ τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα ενία. Αλλάζει το σκηνικό. Νέοι νεοεκλεγμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τα ενία σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στα δύο κεντρικά νομικά πρόσωπα στο Κέντρο Πολιτισμού, όλα δείχνουν τον κύριο Λίρατζη, στο Κοινωνικό Κέντρο ΚΑΠΗ και Βρεφονιπιακούς Σταθμούς τον κύριο Ιορδάνη Κατζεφρεμίδη, στη ΔΕΙΑΚ τον κύριο Στρέβανο. Μιλάμε για Προεδρία, έτσι. Και ακολουθεί μετά ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων, που εκεί είναι ένα ένιγμα και θα παιχθούν αρκετά πράγματα για την Προεδρία του. Όμως, αυτά σε ό,τι αφορά την ιδιωσιογραφία. Το κόσμο δεν τον αφορά ποιοι θα αναλάβουν, αν θα είναι ο ένας ή ο άλλος. Το κόσμο τον αφορά να παράγεται έργο. Να παράγεται έργο με το δυνατόν μικρότερο κόστος. Είτε αυτό είναι κόστος για εκδηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο, είτε είναι κόστος δικό τους σε ό,τι αφορά λογαριασμούς των προσώπων αυτών, των νομικών προσώπων, στους πολίτες. Π.χ. ΔΕΙΑΚΣ. Είναι αλήθεια ότι πίνουμε ακριβό νερό. Η Ξάνθη πίνει ακριβό νερό σε σχέση με άλλους δήμους. Και θα πρέπει το κόστος αυτό να μειωθεί και να ακολουθήσει την εποχή που όλα μειώνονται. Θα μου πείτε, όλα μειώνονται. Οι λογαριασμοί είδατε σε καμία περίπτωση να μειώνονται? Δηλαδή, για παράδειγμα, αν και τα εισοδήματα του κόσμου, των Ελλήνων δηλαδή, έχουν συρρυκνωθεί κατά τουλάχιστον 35-40% και σε άλλες περιπτώσεις έχουν μηδενιστεί από τις πολλές απολύσεις. Είδατε κανένα λογαριασμό ΔΕΗ από τα λεγόμενα, όχι κοινωνικά τιμολόγια, από τις λεγόμενες παροχές πρώτης ανάγκης, όπως είναι το ρεύμα, το νερό? Είδατε κάτι από αυτά να μειώνεται? Να υπάρχει έστω στοιχειώδης προσέγγιση κοινωνικού περιεχομένου? Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν κάτω από, ξέρω εγώ, 7-8.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα που έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ποιος σας είπε εσάς, όχι εσάς, ποιος είπε αυτούς ότι τα εισοδήματα των 15 και 20.000 ευρώ μπορούν να πληρώνουν αυτό το ρεύμα που διαρκώς αυξάνει την τιμή του? Μπορεί να πληρώνουν αυτό το νερό που διαρκώς αυξάνει την τιμή του? Εδώ έχουμε μια εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία των τιμών με τα εισοδήματα. Μειώνεται το εισόδημα του πολίτη? Σαφώς και πρέπει ανάλογα ή έστω μερικώς ανάλογα να μειωθεί και η τιμή στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Εδώ βλέπουμε από τότε που ξεκίνησε η πτώση, η μείωση, η συρρήκνωση του εισοδήματος,
των πολιτών, έχουμε μια σταδιακή αύξηση των ειδών πρώτης ανάγκης. Πόσο ήταν για παράδειγμα το γάλα πριν από 5 χρόνια και το ψωμί? Πόσο ήταν η κιλοβατόρα? Πόσο ήταν το κυβικό το νερό? Αυτό όμως κανένας δεν το θίγει. Μας ενδιαφέρει περισσότερο αν στη ΔΕΙΑΚΣ για παράδειγμα θα παραμείνει ο Τσέπερης, θα πάει ο Δημαρχόπουλος, αν θα μπει ο Στρέβανος ή αν θα φύγει ο άλλος από εκεί μέσα, παρά το ζητούμενο που είναι ποιο? Να δουλέψουν σωστά τα συνεργεία, γιατί πολλές υπηρεσίες έχουν κυφήνες όπως και η ΔΕΙΑΚΣ, να δουλέψουν καλά οι υψηλά αμοιβόμενοι της ΔΕΙΑΚΣ αφενός. Άρα θέλει έναν άνθρωπο με πυγμή και αφετέρου να γίνει σωστή χρηστή διαχείριση και καλό νοικοκυρεμένο, έτσι, νοικοκυρεμένη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων, ώστε κάποια στιγμή να μειωθεί και το κόστος του κυβικού νερού. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο το κυβικό, είναι ανάλογα και τα ειδικά τέλη, το 80% και όλα τα υπόλοιπα δικαίωμα τέλη χρήσης υπονόμων και ιστορίες που αυξάνουν και φτάνουν σε κάποια επίπεδα δυσπλησίαστα που δεν μπορεί ο κόσμος να τα απεξέλθει. Αυτό λοιπόν μας αφορά. Όποιοι και αν εκλεγούν σήμερα, που είναι γνωστό ποιοι θα εκλεγούν πλέον, θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτήν την σύντομη διαδρομή που θα έχει ο καθένας από αυτούς στην κορυφή της πυραμίδας των νομικών προσώπων, αλλά να δούμε εκ του αποτελέσματος ποιος θα δουλέψει καλύτερα για να πάρει και τα εύσημα. Πριν από λίγο καιρό μιλούσα με κάποιο παλιό στέλεχος της ΔΕΙΑΚΣ, πολύ παλιό στέλεχος, και μου λέει ότι επί ημερών μας μπορεί να δημιουργήθηκαν κάποια χρέη, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι επί ημερών μας έγιναν υπόνομοι, έγιναν τα αποχετευτικά, τα δίκτυα ίδρυυσης, έγιναν πολλά έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Και είπαμε ότι ο δανεισμός της εταιρείας, της επιχείρησης, θα έλεγε γύρω στο 2015-16. Σαφώς και όταν γίνεται έργο, υπάρχει χρέος. Όταν όμως το χρέος είναι διαχειρίσιμο. Για παράδειγμα, δεν μπορώ τώρα να κάνω ένα special αποχετευτικό για όλη την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Σε κάθε κολλιουδάκι που θα στοιχήσει εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, όταν δεν θα έχω τη δυνατότητα αποπληρωμής του σχετικού χρέους ούτε σε 100 χρόνια. Άρα λοιπόν τα πάντα θα πρέπει να γίνονται χρηστά, σωστά. Σαφώς και να γίνονται έργα, δεν θέλουμε απλούς διαχειριστές. Θέλουμε και να πάνε κάποιοι στα νομικά πρόσωπα να πούν 3 δολάρια, 3 δοξίδι, 6 δολάρια δόξιδο, ότι πάρουμε αυτά να γίνουν βήματα αναπτυξιακά, ναι. Όχι όμως πολύ μακράν του παπλώματος τα ποδάρια μας. Να τα πλώνουμε μέχρι και που μας παίρνει. Αυτή είναι η δικιά μου σε πρώτη φάση συμβουλή και εύχομαι με ευχές σε πρώτη φάση, δεν έχουμε αποδείξεις, αυτοί να τα πάνε καλύτερα από τους προηγούμενους. Θα το δούμε. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το θέμα των πρώτων ειδών ανάγκης, δυστυχώς κανένας υφυπουργός εμπορίου ή κανένας αρμόδιος για τις τιμές και τα λοιπά της αγοράς μέχρι τώρα δεν ήταν ικανός να σπάσει τα καρτέλ που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, είτε στο γάλα είτε σε άλλα πρώτης ανάγκης ήδη. Δεν ήταν καμία κυβέρνηση ικανή να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και όλα αυτά τα οποία τα έχει άμεση ανάγκη ο πολίτης, γιατί το κράτος είναι υποχρεωμένο να διασφαλίζει τα είδη πρώτης ανάγκης και για τον τελευταίο του πολίτη. Αυτό υπαγορεύεται στο Σύνταγμα. Ότι δεν θα πρέπει να στερείται τα είδη πρώτης ανάγκης. Ο κάθε πολίτης. Δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία και να μην είναι εξαθλειωμένος. Δυστυχώς καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός, κανένας δήμαρχος δεν μπόρεσαν να τα σπάσουν όλα αυτά και πράγματι να κάνουν πράξη τα προβλεπόμενα από το Ελληνικό Σύνταγμα.
Είναι ίσως ουτοπία να το λέμε σήμερα, είναι όμως το αυτονόητο στα πολιτισμένα κράτη. Ότι θα πρέπει ο κάθε πολίτης να έχει σαφώς και απρόσκοπτα παροχή σε νερό, σε ρεύμα, σε δημόσια υγεία και σε δημόσια παιδεία. Αυτό είναι το αυτονόητο σε άλλα πολιτισμένα κράτη. Στην Ελλάδα όμως και σε κάποιες άλλες χώρες δυστυχώς είναι η πολυτέλεια. Προσέξτε, το είπα και προχθές. Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο. Κάποιοι πονηρούλιδες, συγγνώμη, να έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν και να πληρώσουν για να απολαύσουν αυτά τα στοιχειώδη έστω, αλλά να μην το κάνουν και να κάνουν κατάχρηση των κοινωνικών τιμολογίων και των κοινωνικών δεδομένων. Ενώ έχουν δηλαδή χρήματα που μπορούν να πληρώσουν, δεν το κάνουν. Ποντάροντας πού? Σε αυτό που είπα προηγουμένως και σε αυτό που λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, κανένα σπίτι χωρίς νερό. Τι κάνω λοιπόν? Σου λέει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Αφού έτσι κι αλλιώς, με βάση αυτό το δόγμα, δεν μπορείς κανένα μπαγκλαμάς αυτή να μου κόψει το ρεύμα και δεν το πληρώσω. Χαζός είμαι? Ας άλλους χαζούς να πληρώνω. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια προσέγγιση. Διακριτική μεν, αλλά καθοριστική δε. Πάω σε άλλα. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει και πάλι σούσουρο, όπως λέμε, το θέμα με τη ΣΕΚΑΠ. Ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, απαντήσεις από την εταιρεία, ξανατοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή διαβάζω ότι ο Πυλαδάκης λέει θέλει να ενταχθεί στον πτωχευτικό κώδικα και να το κλείσει το μαγαζί, για το καζίνο μιλάω. Πού καταντήσαμε στα αλήθεια? Κάποτε σύσσωμη η κοινωνία αντιδρούσε στο να έρθει εδώ το καζίνο, γιατί θα κατέστρεφε τον κόσμο. Τώρα σύσσωμες οι κοινωνίες αντιδρούν στο να φύγει το καζίνο, γιατί θα γίνουν απολύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το καζίνο Θράκης πάει καλά στην Αλεξανδρούπολη και ότι η επιλογή του Πυλαδάκη να πάει εκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ήταν σωστή επιχειρηματικά. Θυμάστε και την γκρίνια που υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει και στην περίπτωση καζίνο. Το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι, και ξαναλέω για ακόμη μια φορά, καταθέτοντας την ανησυχία μου, είναι να μην κλείσουν αυτά τα μαγαζιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ότι ένα κόμμα, ένας εξωγενής παράγοντας, θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και να διακρίνει την νομιμότητα στην τελεία του νόμου στο μηχανίσμα που θα εξαχθεί αν έχει το δικαίωμα ή όχι, δημιουργώντας όμως με αυτή την ιστορία πολλά προβλήματα και ιδιαίτερη ανησυχία στην εργοδοσία, δεν ικανοποιεί το κοινό αίσθημα. Αν θέλετε και του περιδικαίου. Δεν ξέρω αν όλες οι υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα τηρούν το γράμμα του νόμου σε ό,τι προβλέπεται. Σαφώς και το ζητούμενο να τηρείται η νομιμότητα παντού. Το θέμα όμως είναι πρωτίστως να παραμένουν να ανοιχτά τα εργοστάσια και να δουλεύει ο κόσμος. Ήθελα να ρωτήσω τον ΣΥΡΙΖΑ, διάβασα την ανακοίνωσή του. Πόσοι αλήθεια επενδυτές βιομήχανοι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια σε αυτήν την περιοχή? Πόσοι έμειναν? Σας λέω ότι μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έχω πει και άλλη φορά και είχα ρωτήσει προσωπικά τους δύο μουσουλμάνους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ξεκίνησαν καθώς φαίνεται την όλη ιστορία. Αν τη βιομηχανία την έπαιρνε η τουρκική εταιρεία ΣΕΜΠΑ, θα έκαναν και ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος θα κεραυνοβολούσε συνεχώς με ερωτήσεις στη Βουλή για την νομιμότητα ή μη της λειτουργίας του? Αν την ίδια κίνηση για την ανταλλαγή της μηχανής την έκανε ενδεχομένως ο Τούρκος επενδυτής? Ο κύριος Ζεμπέκ Χουσέιν και ο κύριος Αϊχά Καραγιουσούφ και ο ΣΥΡΙΖΑ τοπικός θα έμπαινε στη λογική να βομβαρδίζει καθημερινά τον Τούρκο επενδυτή της ΣΕΚΑΠ με το χέρι στην καρδιά? Φαίνεται όμως από την πρώτη στιγμή
ότι κάποιοι δεν καλαρέστηκαν. Το είπα την Παρασκευή, το λέω και σήμερα. Γιατί υπήρξε εντωμεταξύ μια αλληλογραφία δημόσια. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να έχουμε παραγωγική διαδικασία, να υπάρχουν μαγαζιά και να διατηρηθούν, αν όχι, να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας. Όταν χτυπάμε όμως, συνεχώς, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, τους λιγοστούς επενδυτές, που έστω και με τις ευνοϊκότερες των συνθηκών επενδύουν στην περιοχή, τι θα καταλάβουμε και τι θα επιτύχουμε? Είπα και την άλλη φορά, τζάμπα να δώσει ένα εργοστάσιο σε κάποιον. Γιατί λένε ότι έδωσε λιγότερα χρήματα ο κύριος Σαββίδης από αυτά που θα έπρεπε και στην ουσία τι έκανε? Εντάξει, ήταν μια προσφορά που αν βάλεις το ένα, το άλλο, το τρίτο και το τέταρτο, εκμηδενίζεται. Και εγώ σας λέω το εξής. Κυρία μου, σου έδιναν τζάμπα το μαγαζί. Μηδέν. Πας και γίνεσαι βιομήχανος ξαφνικά μέσα σε μια μέρα. Οι εργαζόμενοι που είπε τότε ο κύριος, πώς το λένε, τον πρόεδρο των εργαζομένων, ότι τον κύριο Γαβριλίδη, τζάμπα, μηδέν, χωρίς μία, πάρτε και δουλέψτε. Μπορείς να το καταστήσεις κερδοφόρο το μαγαζί, να πληρώνεις υποχρεώσεις σου, να διατηρήσεις θέσεις εργασίας και να το αναπτύξεις? Μηδέν, τζάμπα. Δεν είναι λοιπόν το ζητούμενο αν μια μηχανή έπρεπε να πουληθεί και δεν πωλείται νόμιμα ή εξάγεται ή δεν εξάγεται νόμιμα. Το ζητούμενο είναι να λειτουργεί στο μαγαζί. Ρωτάν όλοι αυτοί οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τους γονείς όλων αυτών των ανθρώπων, των νέων παιδιών που είναι απ' έξω στην ανεργία, αν και κατά πόσο θα ήθελαν 10 βιομηχανίες σαν τη ΣΕΚΑΠ και ας βάλει, ό,τι μηχανήματα θέλει μέσα. Δεν μιλάμε για μαύρη, δεν μιλάμε για κοκαίνα, δεν μιλάμε για ναρκωτικά, για μηχανήματα μιλάμε. Ρώτησαν αυτούς τους γονείς που καραδοκούν για να πεντάμινο τα παιδιά τους, αν τους εκχωρούν το δικαίωμα να βάζουν ορολογιακή βόμβα μέσα στα εργοστάσια που συνεχίζουν να δουλεύουν. Και παραλαμβάνω, ούτε κατόψιν γνωρίζω κανένα από εκεί μέσα. Ούτε κατόψιν. Αλλά αύριο μπορεί να ζητήσει το παιδί το δικό μου δουλειά. Ή εγώ ο ίδιος. Έτσι πως πάει το πράγμα. Γι' αυτό έχω πρεμούρα. Και δεν εκχωρώ το δικαίωμα σε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε τι είπε ο Βαρουφάκης. ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, κατά τα άλλα. Τι είπε? Μη δουλεύετε τον κόσμο, ρε παιδιά. Ρε Τσίπρα, ρε ΣΥΡΙΖΑΙ, μη δουλεύετε τον κόσμο. Εντάξει, θα κυβερνήσετε. Το είπαμε αυτό. Και περιμένετε να σας γλύφουμε τώρα. Θα κυβερνήσετε. Αλλά μη δουλεύετε τον κόσμο. Τι είπε ο διεθνούς φήμης αναγνωρισμένος οικονομολόγος? Δουλεύετε τον κόσμο με αυτά που λέτε. Υποκοστολογείτε τις παροχές σας, λέτε ψέματα και αν πάτε να τα κάνετε αυτά, θα βουλιάξει κατευθείαν τη δεύτερη μέρα όλο το κράτος. Τη δεύτερη μέρα, ούτε καν την τρίτη. Υποκοστολογήσατε λοιπόν τις παροχές που δεσμευτήκατε να δώσετε. Άρα είπατε ψέματα, τα λέει ο ίδιος ο δικός σας. Μετά το ψέμα, το μεγάλο ψέμα όλων των εποχών, το λεφτά υπάρχουν του Γιωργάκη, έρχεστε τώρα εσείς. Και έρχεστε συγχρόνως να βάλετε τη μούρη σας εκεί που δεν σας παίρνω. Τι νομίζετε ότι κάνετε τώρα? Ότι δίνετε καλές υπηρεσίες στην πατρίδα για την νομιμότητα που θα καθυποβάλλετε μέσα σε μια ιδιωτική επιχείρηση? Και δεν ξέρουμε τώρα, το νομιμότητα είναι σχετικό. Γιατί ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, που είναι έγκριτος νομικός, βγαίνει και τα απορρίπτει και τα καταρρίπτει. Αλλά παρόλα αυτά, το διατάφτα μετράει. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνος σου εσύ, μην καταστρέφεις εκείνο που κάνει κάποιος άλλος. Αυτό βλέπουμε. Κάτι που δεν μπορείτε να φέρετε εσείς, και αναφέρομαι σε νέες επενδύσεις, όπως και οι προηγούμενοι δηλαδή, τουλάχιστον μην το καταστρέφετε. Ναι κυρία μου, τα παίρνω μαζί τους, γιατί θεωρώ ότι είναι στήρα πολιτική, μια τέτοια πολιτική που μου θυμίζει λίγο το ανέκδοτο του μακαριστού Χριστόδουλου με την κατσίκα του γείτονα. Αν δεν μπορείτε να κάνετε και να φέρετε νέες επενδύσεις, μην καταστρέφετε τις υπάρχουσες. Πάμε παρακάτω.
υπάρχει μια γκρίνια και εύλογα από πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι έχουν να πληρωθούν μήνες ολόκληρους. Έχω ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, ένα μήνυμα με μεγάλη δόση απελπισίας από τους εργαζόμενους του ψυχολογικού κέντρου Ξάνθης, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι, λέει, 3 μήνες. Τουλάχιστον θα ρω, να το ανοίξω πάλι, θα ρω ότι είναι 3 μήνες. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στο ψυχολογικό κέντρο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολλοί εργαζόμενοι σε διάφορες υπηρεσίες και κέντρα που έχουν να πληρωθούν πάρα πολύ καιρό. Όσοι παίρνετε το μισθό σας, για τους εργαζόμενους μιλάω, εγκαίρως και στην ημέρα τους, πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει μειωθεί ο μισθός σας, αλλά τον παίρνετε κανονικά. Φανταστείτε και να συρρυκνωθεί και να έχεις να το πάρεις 3-4 μήνες. Οι άνθρωποι σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά και αποστέλνουν ένα σως. Επειδή όμως για το ψυχολογικό κέντρο Ξάνθης έχουν προηγηθεί πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Έχει καταφέρει να ενταχθεί στο Υπουργείο και να καταστεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτά έχουν γίνει πριν από λίγο καιρό. Τότε όμως λέγαμε ότι θα μπορέσουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας όταν μπει το νερό στα βλάκι, όταν υπάρχει μια καλή ροή χρηματοδότησης και για τις μισθοδοσίες και για τα υπόλοιπα έξοδα. Βλέπουμε και μου θυμίζει λίγο έως πολύ την υπόθεση με το λιμάνι του Πορτολάγος, που ναι μεν αναβαθμίστηκε και έγινε εθνικής σημασίας, αλλά ουδέποτε στην πράξη απόλαυσαν η περιοχή και ο νομός μας και οι κάτοικοι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Είχε γίνει μια ολόκληρη κινητοποίηση και μάλιστα θυμάμαι και παρεμβάσεις από πλευράς του Αλέκου του Κοντού για να επιτευχθεί η ένταξη του ψυχολογικού κέντρου στο Υπουργείο και να μπορέσει έτσι να αποκτήσει το δημόσιο χαρακτήρα και άρα την απρόσκοπτη λειτουργία του. Γλίτωσε δηλαδή στο παραπέντε που λέμε το λουκέτο. Όμως αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί και στην πράξη. Όπως για παράδειγμα το 12% επιδότηση κόστος εργασίας. Είχαν γίνει τόσες κινητοποιήσεις, τόσες παρεμβάσεις και από πλευράς των κοινοβουλευτικών και από πλευράς τοπικών παραγόντων. Και δόθηκε η αίσθηση ότι το 12% θα ξεκινήσει ως ονούπο να δίνεται. 5 χρόνια. 10 εξάμηνα. Το έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. 10 εξάμηνα. Όχι 6 μήνες, κυρία μου, που περιμένει ο μισθωτός. 10 εξάμηνα. 5 χρόνια. Και πληροφορούμαστε τελευταία από τον ΟΑΕΔ ότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν πρόκειται να τα πάρετε από τον ΟΑΕΔ, γιατί δεν είναι λεφτά του ΟΑΕΔ, είναι λεφτά του ανάπτυξης. Όταν λοιπόν ο κύριος Δένδιας αποφασίσει να δώσει αυτά τα χρήματα στον ΟΑΕΔ ως ενδιάμεσος διαχειριστής των χρημάτων, τότε θα αρχίσουμε να πληρώνουμε. Αλλά προς το παρόν μη περιμένετε τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν η αντιδιαστολή που υπάρχει. Από τη μία, οι κινητοποιήσεις και οι παρεμβάσεις που γίνονται σε όλα τα επίπεδα από όλους τους παράγοντες και τους φορείς. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε μορφή στους τοπικούς παράγοντες που δεν παρενέβησαν. Παρενέβησαν! Και πολλαπλά! Και όχι μόνο με ερωτήσεις στη Βουλή από τον Κοντό. Γενικότερα και με παραστάσεις εκεί και με επισκέψεις και με δεσμεύσεις πολιτικών. Το θέμα είναι το διατάφτα από εκεί και μετά. Πότε θα έρθει το χρήμα! Και επειδή το χρήμα είναι μια λέξη που δεν πρέπει να ακούγεται όταν το διεκδικείς, γιατί οι εποχές είναι χαλεπές, φαντάζει λίγο σαν ανέκδοτο ότι περιμένουν κάποιοι να τους καταβληθούν 10 εξάμηνα ενός επιδόματος το οποίο δικαιούνται. Όπου υπάρχει λοιπόν τέτοια γκρεμότητα, καλά θα κάνουν αν δεν θέλουν να αυτοκτονήσουν πολιτικά όλοι αυτοί οι κύριοι της σημερινής κυβέρνησης, να το δουν σοβαρά και να βγάλουν έστω λίγο από την τσέπη την αριστερή που έχει προγραμματιστεί να πληρώνει την Τρόικα και να βάλουν λίγο στη δεξιά ή, για να μην το πάρετε πολιτικά ανάποδα, που, την τσέπη δηλαδή που αφορά στις υποχρεώσεις του κράτους έναν των πολιτών. Για να υπάρξει μια ισορροπία κάποια στιγμή και έτσι να υπάρξουν
και οι ανάλογες πιστώσεις χρόνου που ζητάνε από τους πολίτες. Αυτά τα λίγα, κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω, για σήμερα το απόγευμα σας είπα τα πρόσωπα που θα αναλάβω. Για μένα, κατά την άποψή μου, δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά η δουλειά που θα παρουσιάσουν, το έργο που θα παρουσιάσουν, και αυτό θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μία δυσανασχέτιση από τις απερχόμενες διοικήσεις, είτε γιατί κάποιοι πολιτιστικοί θεσμοί έχουν γεράσει και έχουν κουράσει, είτε γιατί κάποιες άλλες εταιρείες έχουν δημιουργήσει προβλήματα, και γενικότερα υπάρχει μια κόπωση, ένας κορεσμός από τους προηγούμενους. Να δούμε λοιπόν τους επόμενους, τους πολλά υποσχόμενους, τι αυγά θα βάψουν. Θα τα δούμε στο τέλος και θα τα ξαναπούμε φυσικά. Πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί. Ανανεώνουμε το ραντεβού της εκπομπής. Για αύριο γύρω στις 12 παρά 20, να είμαστε γεροί για να είμαστε πάλι όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.